Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, σας τονίζουμε την προσοχή. Στις 26 Μάη μπορούμε να καταδικάσουμε με την ψήφο μας μια πολιτική η οποία εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, εξειδικεύεται σε περιφέρειες και δήμους και να την καταδικάσουμε ενιαία. Γιατί κανείς δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα του λιγότερο κακού, να μην εγκλωβιστεί στο δίπολο που πάνε να φτιάξουν. Κανείς δεν πρέπει να περιμένει σωτήρες και αν ψάχνει τέτοιους, ας δει στον καθρέφτη του. Γιατί μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να προσβάλλει με τις δηλώσεις του την νεολαία του Περιστερίου, αλλά μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ λαϊλάτι σε μισθούς, ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, μαζί έκοψε όνειρα και ελπίδες της νέας γενιάς. Γιατί εδώ τα νέα παιδιά που δεν πήγαν στο πανεπιστήμιο δεν ήταν από επιλογή τους. Ήταν γιατί βγήκαν νωρίς στη δουλειά. Γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν επίσης ένα ταξικό σχολείο που το έχει μετατρέψει σε εξεταστικό κέντρο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Και αυτά όμως που πήγαν στο πανεπιστήμιο το έκαναν ενώ ταυτόχρονα δούλευαν, το έκαναν ενώ οι γονείς τους είχαν αφάνταστες θερήσεις. Και δεν ξέρουμε πραγματικά αν στους κύκλους των εφοπλιστών που συναγελάζονται και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ντροπή να είσαι ψυχτικός και επισκευαστής ανελκυστήρων. Εμάς πάντως είναι τιμή μας και καμάρι μας, γιατί με τη δουλειά και τον ιδρώτα μας παράγουμε το πλούτο όλης της χώρας. Ο ένας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, μας προσβάλλει με δηλώσεις και πράξεις. Ο άλλος, ο ΣΥΡΙΖΑ, μας προσβάλλει με πράξεις και μας κοροϊδεύει με δηλώσεις. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, κανείς δεν πρέπει να πιστέψει το παραμύθι ότι τάχα στην τοπική διοίκηση δεν συγκρούονται επιλογές, πως τάχα βλέπεις δεν συγκρούονται σχέδια, αρκεί λέει να αγαπάς την πόλη σου. Και έχουμε πήξει στην κοροϊδία, γιατί εμφανίζονται πολύ αγαπητικοί, βλέπετε, της πόλης και διάφοροι άλλοι κονιόρδοι με φάνταστα ονόματα. Θέλουν να εγκλωβίσουν το λαό μας για να διαχειριστούν όλοι τους τη μετεκλογική βαρβαρότητα που το σύστημα και τα κόμματα τους έφτιαξαν. Γιατί όταν θα τελειώσουν οι εκλογές, θα πάνε πάλι να βάψουν το χάρτη μπλε, ροζ, πράσινο. Και δεν πρέπει να τους αφήσουμε, ο χάρτης πρέπει να βαφτεί κόκκινος, γιατί ήδη έχουν κάνει πολλά και δεν πρέπει να τους αφήσουμε να κάνουν περισσότερα. Σας το ξαναλέμε. Ανεξάρτητοι, ακομμάτιστοι και αυτοδιοικητικοί δεν υπάρχουν. Όλοι τους έχουν αναφορές σε κόμματα, μα πάνω απ' όλα σε πολιτικές. Όλοι τους στηρίζουν τα επιχειρηματικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι τους είναι με αυτές τις κατευθύνσεις. Στηρίζουν την ανταποδοτικότητα. Όλοι τους είναι με την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στους δήμους. Αλήθεια, έχει ξεχάσει κανείς το Περιστέρι ότι ο κύριος Παχατουρίδης ήταν να κατέβει υποψήφιος περιφερειάρχης, αλλά τον μάζεψε πίσω η ίδια η Νέα Δημοκρατία για να δώσει μετά το χρήσμα στο άλλο Golden Boy, τον Πατούλη? Έχει ξεχάσει ή δεν βλέπει ότι στις εμφανίσεις του κυρίου Παχατουρίδη ακολουθούν πάντα καμιά εικοσαριά υποψήφιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και 4-5 του Πασόκ, γιατί έχουν να λαμβάνουν και από εκεί? Έχει ξεχάσει κανείς ότι στην προεκλογική συγκέντρωσή του έδωσε το παρόν και ο Σγουρός και ο Πατούλης? Ότι στις προηγούμενες εκλογές πανηγύριζε ο Σαμαράς και τώρα ετοιμάζεται να πανηγυρίσει ο Μητσοτάκης? Ή μήπως έχει ξεχάσει κανείς, για να μιλήσουμε για τον άλλο υποψήφιο δήμαρχο του άλλου κόμματος του Διπόλου, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, κολλητός του Ψαλιδοχέρη Κατρούγκαλου, πως ήταν πρόεδρος ο ίδιος του Ταμείου των Επικουρικών Συντάξεων, τις οποίες υπέγραφε να μειωθούν κατά 80%? Ή μήπως έχει ξεχάσει κανείς πως ο υποψήφιος δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση φωτογραφιζόταν μαζί με τον Κουρουπλή, που μετά από δύο μέρες ήταν αγκαλιά με τον φασιστό Παπα Αμβρόσιο? Ακούστε ποιοι ήταν, ποιοι μοστράρονταν πρώτη σειρά στην παρουσίαση του Δημοτικού Ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Ρήγας, Βίτσας, Μουζάλας, Σκουρλέτης, ακόμα και ο ανεκδίκητος Τζουμάκας, δηλαδή το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και κάποια ναυάγια του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η νέα αυτοδιοικητική παράταξη, αυτή είναι κυβερνητική παράταξη Καραμπινάτη και ως τέτοια πρέπει να τιμωρηθεί.
Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, μας ξέρετε. Οι εκλεγμένοι δημοτικοί περιφερειακοί σύμβουλοι είχαν σταθερότητα, συνέπεια και όσον αφορά την γειτονιά μας, όλοι γνωρίζετε ότι πάλευσαν για τα προβλήματα των εργαζόμενων στο Δήμο, για να ληφθούν μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογένειών τους, για το τεράστιο θέμα της υγείας στην περιοχή μας, ειδικά για το μοναδικό νοσοκομείο το οποίο έχουμε στη Δυτική Αθήνα, το Αττικό, για την προστασία των οικοκυριών από κατασχέσεις, για την αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση, για την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των φτωχών οικογενειών του Δήμου μας, για να μεταφερθεί τώρα, αύριο, η υγειονομική βόμβα, το έσχος του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων που βρίσκεται λίγα μέτρα πάνω από το Άλσος, για να προταχθεί αξιοποίηση ελεύθερων χρόνων για πάρα πολλά πράγματα. Εν τέλει, πάλευσαν και θα συνεχίσουν να παλεύουν για να παίρνει ο Δήμος θέση στήριξης στα μεγάλα λαϊκά προβλήματα και να σταματήσει αυτό το παραμύθι ότι τάχα ό,τι ζείτε δεν είναι στις αρμοδιότητές τους. Σας το ξαναλέμε, Δήμαρχος και Δημοτική Αρχή που δεν τα βάζει με την περιφέρεια, την κυβέρνηση, με το Θεό τον ίδιο, όταν πρόκειται για τα συμφέροντα του λαού, θα σας κατσικωθεί στο σβέρκο, θα σας κοροϊδέψει, θα είναι συνένοχος στην βαρβαρότητα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, σήμερα οι Δήμοι έχουν ένα ακόμα πιο σφιχτό πλαίσιο λειτουργίας. Καποδίστριας, Καλλικράτης, Κλισθένης δεν είναι, βλέπετε, νόμοι που αφορούν μόνο το πώς θα ενωθεί το ένα χωριό ή μία γειτονιά με την άλλη. Δεν είναι νόμοι που αφορούν μόνο το πώς θα ψηφίζουμε. Είναι μια ακόμα πιο αντιδραστική αλλαγή στην ήδη αντιδραστική δομή που έχουν οι Δήμοι. Η πείρα των τελευταίων χρόνων έχει δείξει ακόμα πιο καθαρά ότι η τοπική διοίκηση έχει μετατραπεί σε ένα όργανο υλοποίησης της κάθε αντιλαϊκής πολιτικής και, για να το πούμε απλά, για να πούμε σε όλους ποιος είναι ο Κλισθένης που όλοι μαζί ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ, είναι οι Δήμοι να έχουν πλέον σαν βασικό του στόχο την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, να φορολεηλατούν και να φορολιστεύουν, να ενσωματώνουν με διάφορους θεσμούς και με τρελά εκατομμύρια σε διάφορες αμφιβόλους συνήθως ποιότητας, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα τέτοια πάρτι. Άλλωστε, τα τελευταία περίπου 10 χρόνια, κάθε προϋπολογισμός Δήμου ή Περιφέρειας, κάθε τεχνικό πρόγραμμα καταρτίζεται με συγκεκριμένες κατευθύνσεις που στέλνονται από τους πάνω. Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακαλύψει, βλέπετε, ένα νέο παραμύθι ότι θα αλλάξει την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια μέχρι να την αλλάξει έχει ψηφίσει όλες τις αντιδραστικές αλλαγές που μετατρέπουν τους Δήμους σε χωροπηρεκτικούς μηχανισμούς, τις έχει εισηγηθεί κιόλας. Μας ρωτάνε πάρα πολύ, δεν είναι όμως πετυχημένη αυτή η διοίκηση Παχατουρίδη? Απαντάμε. Στα 17 χρόνια που πέρασαν, και είναι πολλά αυτά τα χρόνια, αποδείχτηκε ότι η διοίκηση Παχατουρίδη, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία με ένα τμήμα του ΠΑΣΟΚ, αξιοποίησε την τεράστια δύναμη που της έδωσε ο λαός για να του βουλώσει το στόμα, για να αθωώσει την όποια κυβέρνηση. Και πραγματικά σκεφτείτε, είναι επιτυχία το 55% των εσόδων του Δήμου Περιστερίου να προέρχεται από φόρους? Είναι επιτυχία οι οφειλές στα δημοτικά τέλη να ανέρχονται στα 8 εκατομμύρια ευρώ και να δηλώνεις αδυναμία να εισπράξεις από μεγαλοφιλέτες, αλλά όταν πρόκειται για κανένα κακομοίρι να μην έχεις καμία αδυναμία και κανέναν ενδιασμό? Είναι επιτυχία να μένουν εκτός παιδικών σταθμών 265 παιδιά στο Περιστέρι από αυτά που έκαναν αίτηση, την ώρα που στο Χαϊδάρι και στην Κεσαριανή δεν μένει ούτε ένα απ' έξω και μάλιστα με προϋπολογισμούς πολύ μικρότερους? Είναι επιτυχία να δίνεις εκατομμύρια σε εργολάβους και ιδιώτες
κολλητούς ή άγνωστους, όπως τις υπηρεσίες Πρασίνου, την πρώτη παιδική χαρά, το αναψυκτήριο του Άλσους ή όταν αγοράζεις από καταπατητές με υπέρογκα ποσά κάποια από τα 87 οικόπεδα που ανήκουν στο Δημοπεριστερίου έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτός τα κατέκτησε με αγώνες του λαού του, ή μήπως είναι επιτυχία πως ούτε ένα έργο δεν έχει συνοδευτεί από αντιπλημμυρικό, αντισεισμικό, αντιπυρικό σχεδιασμό και δεν έχει κάνει έλεγχο στατικότητας ούτε το 15% των σχολείων. Γίνεται να είσαι περήφανος όταν το προσωπικό του Δήμου έχει μειωθεί δραματικά και πάνω από το 35% των δημοτικών υπαλλήλων είναι με 8 μήνες συμβάσεις. Γίνεται να πανηγυρίζεις για το Άλσος Περιστερίου όταν μέσα στο Άλσος υπάρχει μια εστία μόλυνσης. Όταν κάνεις δωράκι 200.000 ευρώ τσακ μπαμ, ατάκα και επιτόπου και πλέον το νερό και το ρεύμα του γηπέδου του Ατρομήτου που χρησιμοποιείται μόνο από την ΠΑΕ, δηλαδή από έναν καπιταλιστή που έχει βενζινάδικα και πετρέλαια, θα τα πληρώνει ο περιστεριώτικος λαός την ώρα που τα αθλητικά σωματεία της πόλης στριμώχνονται σε γήπεδα που δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη. Γίνεται να έχεις τα μούτρα να περηφανεύεσαι όταν το Περιστέρι είναι η περιοχή με τη μικρότερη αναλογία πρασίνου ανακάτοικο. Είσαι πετυχημένος αλήθεια όταν σε 17 ολόκληρα χρόνια δεν έχεις κάνει το παραμικρό για το κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών που ανήκει θεσμικά στο Δήμο Περιστερίου και είσαι ανύπαρκτος από αυτό το μεγάλο πρόβλημα της νεολαίας, ή μήπως είσαι πετυχημένος όταν μοστράρεις δίπλα στον Πολάκη και στηρίζεις τη βάρβαρη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στην υγεία που στο Περιστέρι δεν θα βρίσκουμε οικογενειακό γιατρό ούτε με κιάλια. Επιτρέψτε μας λοιπόν να έχουμε πολύ διαφορετική άποψη για την επιτυχία, αλλά πρέπει να είμαστε και δίκαιοι. Δεν ήταν μόνοι τους. Σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή και τους όρους ζωής των εργαζόμενων στο Περιστέρι, η διοίκηση Παχατουλίδη βρήκε άξιους συμπαραστάτες. Δείτε μόνο ένα παράδειγμα. Δείτε την παράταξη του ΠΑΣΟΚ, που στο Περιστέρι έχει το όνομα Συνεργασία Ευθύνης. Ο τωρινός επικεφαλής της παράταξης αυτής ήταν την προηγούμενη τετραετία δημοτικός σύμβουλος με τη διοίκηση Παχατουλίδη. Ο παλιός επικεφαλής αυτής της παράταξης είναι τώρα δημοτικός σύμβουλος με τον Παχατουλίδη. Ο ένας δηλαδή έφυγε και ο άλλος ήρθε, αποτυπώνοντας και σε τοπικό επίπεδο την κεντρική μεταγραφολογία, η οποία δείχνει ότι είναι καρμπών, φωτοτυπία. Τα προγράμματα τους είναι ίδια, γι' αυτό και δεν είναι δύσκολη η μεταγραφή. Σύντροφοι και συντρόφισσες, απευθυνόμαστε σε όλους όσες θέλουν το βράδυ των εκλογών να γκρεμοτσακιστεί η Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Γιατί ειδικά σε αυτό το θέμα, εδώ στο Περιστέρι έχουν όλοι λερωμένη τη φωλιά τους. Και φαίνεται η γύμνια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και της διοίκησης Παχατουλίδη. Γιατί κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει σήμερα που κοιμάται ήσυχος στο σπίτι του αυτός που πιάστηκε με το μαχαίρι στα χέρια, ότι από αυτό το ψηφοδέλτιο ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία το 2010 ο κλαψιάρης Μπούκουρας. Γιατί κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει ότι πριν 3 μήνες φωτογραφιζόντουσαν αγκαλιά στα Θεοφάνεια στο κολυμπητήριο στο Λόφο ο Παχατουρίδης με τον άλλο υπόδειπο της Χρυσής Αυγής, τον Κεάδα. Κανείς δεν πρέπει λοιπόν να ξεχάσει ότι το Περιστέρι ναι, μας ενώνει, αλλά το Περιστέρι δεν μπορεί να ενώσει εργαζόμενους με φασίστες, δεν μπορεί να ενώσει αγωνιστές με δολοφόνους νεοναζί. Και οι ναζιστικοί... και οι ναζιστικοί εγκληματικοί Χρυσή Αυγή που μαγαρίζει την ιστορία και βρωμίζει τις γειτονιές μας, θα απομονωθεί και από μια δημοτική αρχή, κυρίως όμως από το λαό με όλους τους τρόπους που αυτός ξέρει και κυρίως με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ παντού, με μια πολύ πιο ισχυρή λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο και την Περιφέρεια. Γιατί μόνο έτσι θα δούμε άσπρη μέρα, γιατί όλα τα άλλα τα δοκιμάσατε. Και έχει έρθει η ώρα να δοκιμάσετε τη δική σας δύναμη.
μέχρι την άλλη Κυριακή με τα ψηφοδέλτια, τη διακήρυξη, τα υλικά του κόμματος να φτάσουμε παντού, γιατί άλλα μέσα εμείς δεν έχουμε. Γεια σας.